ίδιος, το ξέρετε. Ο χρόνος σας φέρεται πάρα πολύ ωραία. Όχι, εγώ φέρνουμε καλά στον χρόνο, γιατί θέλω να ζω τη ζωή μου. Άσχετα τα προβλήματά μου, θέλω να τη ζω. Να τη ευχαριστιέμαι. Έτσι, αυτή τη σκέψη την είχατε και πριν την περιπέτεια με την υγεία σας. Πάντα έτσι ήμουν. Αλλού μου τύχε και αυτό, γι' αυτό και δεν είπα γιατί σε μένα αυτό. Μου τύχε αυτό, λέω εντάξει, δουλειά του, πόνος, η ζωή, δουλειά. Πώς περνάτε στα γυρίσματα του Πλατώνου, τελειώνετε σιγά-σιγά? Τελειώνουμε. Και κάθε πάντα τότε τελειώνει, υπάρχει μια, ας την πούμε, μια θλίψη, γιατί είναι μικρή θάνατη αυτή. Και αυτό το παθαίνουμε όταν έχουμε καλή σχέση με τους συναδέλφους. Νοσταλγείτε εσείς κάτι από το ρετυρέ? Όχι, του κάθε πράγμα στον καιρό του. Γιατί τότε, σαν να λέω να νοσταλγώ, ξέρω εγώ, να φάω ένα καρπούζι του μέσα στο χειμώνα. Ναι, δεν λέει τίποτε. Το έκανα τότε, ήμουν τυχερός ότι συναντήθηκα μαζί του. Έτσι. Και γιατί είχα παίξει και με τον Δαλιανίδη, να με επιλέξει ο κ. Δαλιανίδης και να δουλέψουμε. Εδώ. Τρέλα είναι. Σας κυνηγούσε ο Δαλιανίδης που τρώγατε λίγο? Ναι, γιατί τότε ήμουν φαγανό παιδί και εγώ και η Άλτα μαζί. Και μας κυνηγούσε μονίμως και όταν μας έψαχνε και δεν ήξερε που είμαστε, έλεγε πηγαίνετε πίσω από τα σκηνικά, κάπου είναι με την Άλτα μαζί και τρώνε. Όντως έτσι γινόταν. Γιατί έφυγε κάτι ωραίο σάντουιτς εκείνο τότε με ομελέτα μέσα κτλ. Ναι, και είμαστε φαγανά παιδιά. Δηλαδή τότε καθόμουν στη μέση του τραπεζιού. Όταν κάνω μεγάλα τραπέζια, εγώ καθόμουν στη μέση του τραπεζιού. Για να τρώω μπροστά μου, απέναντι, δεξιά και αριστερά. Τα σάρωνα όλα γύρω-γύρω. Στην ταινία «Η Μεγάλη Απόφραξη», θέλω να μου πείτε εσείς με τον Κώστα Τσάκωνα στα γυρίσματα, γελούσατε, περνούσατε όμορφα? Ταιριάξανε τα χιούμορ που είχαμε μεταξύ μας. Το σενάριο έλεγε πάμε να φτιάξουμε μια σκούπα. Το τι θα κάναμε εκεί πηγαίνοντας να φτιάξουμε τη σκούπα ήταν το σκεπτικό ότι πάμε και τα κάνουμε όλα λίμπα. Εκείνη την ώρα του γυρίσματος λέγαμε τα λόγια. Φτιάχναμε τα λόγια το τι θα πούμε. Υπήρξε ποτέ να σας αντιμετωπίσουν από το συνάφι με λίγο σνομπισμό? Όχι, κάποιοι συνάδελφοι που ας πούμε λέγανε τώρα τι θες εσύ με τη μεταγλώτηση. Το θεώρησαν σαν ήταν του θεάτρου και τα λοιπά, σου λέει μεταγλώτηση. Όπως και κάποιες που μετά για τη διαφήμιση, γιατί έκανες διαφήμιση. Μετά το έκαναν όλοι βέβαια. Μεταγλώτηση δεν είναι και τόσο, είναι τριτοκλασάτη δουλειά κτλ. Δεν έκανα άλλη δουλειά, τον ηθοποιό έκανα και εκεί. Το κασέ σας ως ηθοποιός, πότε το ανεβάσατε, μετά από ποια δουλειά? Δεν το ανεβάζεις εσύ, το δίνουνε. Ζητάς εσύ και αν στο δώσουν, στο δώσαν. Άρα εσύ όσοι και να ζητήσεις, αν δεν στα δώσουν, δεν στα δίνουν. Αν έχουν ανάγκη, έρχονται από το σπίτι και σε παίρνουν. Αν δεν σε θέλουν, σου δίνουν κλωτσές. Χάσατε ποτέ χρήματα? Όχι, δεν έχω χάσει. Τα έχω πάει, έστω και φράγκο δίφραγκο πενταράκι, τα πήρα. Στο δρόμο θυμάστε την πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού? Ακραίες είναι μερικές φορές κάνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι. Προσπαθώντας να κάνουν κάτι, γίνονται λίγο και αγενείς, ξέρεις. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Ξέρω, τι να πουτρώσει, έρχεται και σε γνωχλούν και σε βαράνε στην πλάτη, μεγάλη, τι γίνεται. Και λες, εντάξει, δύο λεπτά. Όπα, δεν είμαστε και φίλοι. Συμβεί αυτό? Πολλές φορές. Έχετε πει πολύ ανοιχτά ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν στάρ. Έχετε κάτι που το έχετε κρατήσει μέσα στο μυαλό σας από τη συνύπαρξή σας? Η Αλίκη ήταν μια ψυχούλα. Ένα μοναχικό άτομο, που θα το έλεγα. Και ήθελε κάθε φορά παρέες και τα λοιπά. Εμένα δεν μου λέγει φύγε, εσύ έχεις οικογένεια, μην κάνεις παρέα μαζί μου. Παρά όλα αυτά ήθελα να τις μαγειρεύω επί σκηνής με τα λόγια, γιατί αυτή ζούσε τότε με την καρδιά ενός μαρουλιού και ένα καρότο. Και εγώ της έλεγα διάφορο σε όλο τον τζελεμέντε, ό,τι μπορείς να φανταστώ, και το μαγείρευα επί σκηνής.